Γεια σας, φούντις μου. Επισκεφτήκαμε τον Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Με το που φτάσαμε, κατεβήκαμε για την παραλία, με από μια πολύ μεγάλη αμμουδιά, ήρεμη θάλασσα, αλλά με το που πεινάσαμε πήγαμε στο Μπαρμπούνι Ρέστορα, γνωστό και για το Instagramικό ταβάνι του. Εμείς κινηθήκαμε χαλαρά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε λίγο το μπανάκι μας και μετά πήγαμε προς το κατάλημά μας με τα πόδια για να κάψουμε και μια θερμίδα. Ενώ το απόγευμα, στο χώρο του Ρωμανός, βρίσκεται το εστιατόριο Αρμύρα του Παπαϊωάννου, όπου το τιμήσαμε κι εμείς, πήραμε μια σαλατούλα και παπαρδέλες με καραβιδόρες. Ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Την επόμενη μέρα πήραμε το δρόμο για το εστιατόριο του Μωριά, που εδώ μπορεί να βρεις αυγά όλων των ειδών. Εμείς προτιμήσαμε ομελέτα και ξεκινήσαμε για να πάμε για μπάνιο. Το μεσημέρι, λίγο μετά το μπάνιο, ένα σνακ, μια σαλατούλα, ένα μπέρκερ, ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Το απόγευμα πήγαμε στο Anax Lounge για καφεδάκι που μετά έγινε ποτάκι για να δούμε το ηλιοβασίλεμα και η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα dinner στο Νταλουίτζι στην πλατεία με σαλάτα, πάστα και πίτσα. Πολύ όμορφα. Την επόμενη μέρα το πρωί και πάλι στο εστιατόριο του Μωριά, εδώ θα δείτε ότι έχει απίστευτη ποικιλία στο μπουφέ, μπορείτε να βρείτε τα πάντα, τα όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα, μέχρι και σούσι μπορεί να βρει κάποιος. Εμείς εδώ πέρα πάλι χαλαρά για να μπορέσουμε να πάμε για μπάνιο στην πισίνα του Westin αυτή τη φορά, όπου εδώ μπορεί να φας έτσι άμα πεινάσεις ένα σνακ όπως μια σαλάτα και πίτσα. Το βράδυ προτιμήσαμε να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο, το Flame Restaurant, με μια απίστευτη θέα στα γήπεδα του golf. Όπως θα δείτε, το μάτι χαλαρώνει μοναδικά και το dinner μας ήταν σαλατούλα, φιλέτο και ριμπάι με ποικιλία έτσι από πατάτες τηγανιτές, γλυκοπατάτα και κανονικές και ολοκληρώσαμε με baked Alaska. Τελευταία μέρα λοιπόν στο Κώστα Ναβαρίνο, πήγαμε πάλι για πρωινό, εδώ είναι το σούσι που σας έλεγα. Εμείς φάγαμε έτσι κάτι ελαφρύ, πήγαμε για μπάνιο και το μεσημέρι καταλήξαμε σουβλακερί για γύρω χοιρινό γύρω κοτόπουλο, μια σαλατούλα και πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Και χαιρετήσαμε αυτό το πολύ όμορφο τριήμερο με ένα καφέ στο χέρι.